κύριοι, καλό σας βράδυ. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή Επίκαιρα, στην συχνότητα της Σαμιακής Τηλεόρασης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο της Σαμιακής Τηλεόρασης απόψε τον Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Φούνων Κορσεών, τον Σεβασμιότατο κύριο Ευσέβιο. Σεβασμιότατε, τις ευλογίες σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνετε ευκαιρία αυτή απόψε να είμαστε κοντά σας. Και η χάρη του Αγίου Θεού να ευλογεί όλο το ποιμνιό μας και όλοι μαζί ενωμένοι κάτω από την στοργή και την αγκάλη του Θεού και της Εκκλησίας να πορευόμαστε τον ανηφορικό δρόμο της σύγχρονης εποχής. Έχουν περάσει 19 χρόνια από την ημέρα εκείνη της υποδοχής σας στο λιμάνι της Σάμου. Θυμάμαι τότε εκείνη την ημέρα όντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Samos 102 FM, είχαμε και ζωντανή κάλυψη της αφήξεώς σας. Ήταν η πρώτη έτσι ουσιαστικά επαφή, είχαμε εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και περισσότερο και απλώς ο κόσμος εδώ στις Σάμου με το νέο του Μητροπολίτη. Πηγαίνοντας 19 χρόνια πίσω λοιπόν, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από εκείνη την ημέρα και να σας ρωτήσω αν ήταν κάτι έτσι το οποίο το περιμένατε με λαχτάρα όταν περιμένατε να δέσει το πλοίο για να κατεβείτε στο λιμάνι εκείνη την ημέρα. Εγώ θα ήθελα να δοξάσω με τον Άγιο Θεό, γιατί πέρασαν τόσο γρήγορα αυτά τα 19 χρόνια και ήταν η μέρα Κυριακή, ήταν η μέρα 10 Σεπτεμβρίου του 1995 με το πλοίο Ρομίλτα που αφηθήκαμε στο νησί μας και βέβαια η συγκίνηση η οποία υπήρχε τότε είναι και διαρκεία συγκίνηση όταν σκεφτεί κανείς ότι η πρόνοια του Θεού κατήφθηνε τη ζωή μου και τα διαβήματά μου ώστε να βρεθώ στον τόπο που γεννήθηκα. Και αυτό όντως είναι ευλογία Θεού και γι' αυτό και πιστεύω πάντοτε και το διακηρύσω ότι η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη η οποία κατευθύνει τη ζωή μας. Και όταν είμαστε στα χέρια του Θεού δεν πρέπει να φοβόμαστε τη ζωή. Πρέπει να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές που τον ξέρουν ίσως όλοι ότι εγώ μεγάλωσα στο Καρλόβασι από μια φτωχή οικογένεια. Και βέβαια πηγαίνοντας στην Αθήνα να σπουδάσω, εκεί γνώρισα ανθρώπους, συμμετείχα στα εκκλησιαστικά δρώμενα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Εκκλησίας της Ελλάδος γενικότερα, μετά διακόνησα ως καθηγητής και ως ιερεύς της χωροφυλακής τότε και αστυνομίας, ιδιαίτερα στις σχολές και με τους νέους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν το ποιμνιό μας την εποχή εκείνη. Και κάποια στιγμή και στον Πειραιά διακονώντας τη Μητρόπολη Πειραιός, ήρθε η στιγμή και η ώρα που ξαφνικά εκοιμήθη ο προκάτοχός μου, ο Ιμνήστος Παντελεήμων Μπαρδάκος, και η Αγία μας και η Ιερά Σύνοδος με εξέλεξε για την Μητρόπολη εδώ τη Σάμου. Και βέβαια, ουδής προφήτης δεκτός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εν τη Ιδία Πατρίδη αυτού. Μέχρι τώρα, με τη χάρη του Θεού, το έχουμε διαψεύσει αυτό το θέμα, το νιώθω, αυτό το βιώνω. Και νομίζω ότι ακριβώς όλη αυτή η χαρά, όλο αυτός ο ενθουσιασμός, τον οποίο γεύτηκε εκείνη την ημέρα και η αγάπη και η στοργή των συμπατριωτών μου, νομίζω ότι διατηρήθηκε και σήμερα παρά τις δυσκολίες και τις εντυξότητες που περάσαμε. Γιατί όντως περάσαμε δοκιμασίες πολλές και χαρές και λύπες, αλλά όμως πιστεύω ότι όταν κανείς πιστεύει στον Άγιο Θεό και όταν αγωνίζεται από αγάπη για αυτόν τον τόπο και για την τοπική μας εκκλησία, ο καλός Θεός όλα τα δίδει και τα φροντίζει πλουσιοπάροχα. Πίστευα και πιστεύω από τα παιδικά μου χρόνια τη αγαπώση των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών. Όποιος αγαπάει τον Θεό. Και όταν διακονείς ένα λαό όπως είναι ο δικός μας λαός, που είναι ηρωικός λαός, που είναι λαός έτσι γεμάτος από ευσέβεια και από αγάπη προς τον Θεό, ανεξάρτητα αν δεν το δείχνουμε μερικές φορές. Εγώ το βιώνω και στα χωριά μας, τα βιώνω και στα πανηγύρια μας, στους Αγίους μας. Είμαστε δεμένοι με την παράδοσή μας, τις εκκλησιαστικές παραδόσεις μας. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα τέτοιο λαό, ο οποίος καλείται ο ποιμενάρχης του να τον ποιμάνει και το βλέπει και συμπαραστάται και βοηθό στα έργα, τότε λοιπόν δίδεται κανείς ολοκληρωτικά και από την αγάπη βέβαια προς τον τόπο, αλλά και από την αγάπη προς τους ανθρώπους οι οποίοι τον κατοικούν. Έτσι λοιπόν αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, δημιουργήσαμε, δώσαμε, πιστεύω, με τη χάρη του Θεού, τον καλύτερο εαυτό μας. Και πιστεύω ότι αυτό το εισπράττουμε και από την αγάπη του λαού μας. Γι' αυτό λοιπόν δοξάζω τον Άγιο Θεό,
που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία των 19 ετών, γιατί ήδη μπήκαμε στο 20ο έτος, από το Σεπτέμβριο του 14 μπήκαμε ήδη στο 15ο έτος. Θεωρώ ότι είναι ευλογία Θεού και να εύχεστε και να προσεύχεστε όλοι σας και οι ακροατές σας, ώστε να μας δίνει ο Θεός δύναμη, όσα μας επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε, να αγωνιζόμαστε με τον ίδιο ενθουσιασμό, με τον ίδιο ζήλο για την ανάπτυξη, όχι μόνο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά γενικότερα της ζωής των νησιών μας, που είναι απαραίτητο, συσπειρωμένοι όλοι και ενωμένοι, να προχωρήσουμε. Σεβασμιότατε, αυτά τα 19 χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο τον πρώτο καιρό που ήσασταν εδώ, θυμάμαι, θα τα ακούγατε κι εσείς, θα σας είχαμε μεταφέρει κι εσάς, είχατε έρθει στη δύσκολη θέση, είχατε έρθει μάλλον αντιμέτωπος με κάποιες διαφορετικές νοοτροπίες οι οποίες υπήρχαν. Πόσο σας δυσκόλεψε εκείνη η αρχή? Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι όταν κανείς θέλει να κάνει τομές, θα αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και κυρίως οι δυσκολίες μας ήταν κυρίως με τα μοναστήρια μας, τα οποία τώρα τα καμαρώνουμε. Τα καμαρώνουμε γιατί όλα είναι τώρα πλέον ανοιχτά, είναι ανακαινισμένα ή ανακαινίζονται. Τότε είχαμε νοοτροπίες και αυτοί που μέναν στα μοναστήρια, που ήταν άνθρωποι αγιώτερος, καλής προαιρέσεως και ζωής, ένιωθαν ότι τα μοναστήρια είναι κλειστά, είναι περιουσία τους, είναι δικά τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να πούμε και να διακηρύσουμε και στο λαό μας και σήμερα ακόμα, ότι τα μοναστήρια είναι εκείνα που θέλουμε να ακτινοβολούν πνευματική ζωή και δεν είναι μόνο τα κτίρια. Τα κτίρια μπορεί να τα ανακοινήσει κανείς, αλλά όταν δεν έχουν έμψυχο υλικό, δεν παίζουν κανένα ρόλο, παρά μόνο είναι ιστορικά μνημεία. Εμείς λοιπόν θέλαμε και σήμερα το επιδιώκω αυτό, τα μοναστήρια μας να ακτινοβολούν. Να ακτινοβολούν πνευματικότητα, να δίνουν τα δικά τους μηνύματα, ώστε να μπορεί ο λαός μας και να ξεκουράζεται, αλλά και συγχρόνως να αναπαύεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, την ιερά εξομολόγηση, την κοινωνία, τον εκκλησιασμό του. Και αυτό ακριβώς είναι και ο σκοπός και ο στόχος για τον οποίο τότε στεναχωρηθήκαμε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, με τα ερείπια τα οποία τότε βρήκαμε μπροστά μας και με τη χάρη του Θεού νομίζω ότι μπήκανε σε ένα δρόμο καλό, ο οποίος δρόμος καλός μας είναι και προοπτικές και για τον λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Δηλαδή τώρα μπορούν να έρθουν κάποιοι άνθρωποι που όπως γνωρίζετε έρχονται κάθε χρόνο για να μπορούν να επισκεφτούν όχι μόνο το νησί μας και τις ομορφιές του, αλλά και την πνευματική υπόσταση και ζωή που δίδουν τα μοναστήρια μας. Έτσι λοιπόν παλέψαμε, όπως και παλέψαμε και με τις ενορίες μας, με τους ιερείς μας. Και παλεύουμε ακόμα. Και βέβαια και με την νεολαία μας, γιατί φτιάξαμε τις καταστηνώσεις, φτιάξαμε τα γεροκομεία μας, φτιάξαμε ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων και ό,τι δυνατότητες υπήρχαν. Και νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού πορευθήκαμε. Αυτά ανήκουν τώρα πλέον στην ιστορία βέβαια και ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος απαλύνει και όλες αυτές τις δυσκολίες και καμιά φορά τις ξεχνάμε τελείως για να μπορούμε έτσι να βλέπουμε κατάματα την πορεία της ζωής μας αλλά και συγχρόνως τη διακονία μας. Πάντως είχατε βρεθεί μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, δηλαδή θυμάμαι 5 χρόνια από τη στιγμή που αναλάβατε είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2000 που είχε καταστρέψει το μοναστήρι της Βορδιανής. Αυτό ήταν από μόνο του μια πολύ κακή στιγμή, η οποία όμως μετεξελίχθηκε σε ένα θαυμάσιο έργο έτσι, για το μοναστήρι. Είναι η αλήθεια ότι εκείνη η φωτιά και δεν πρέπει να τη θυμόμαστε, γιατί ήταν κάτι το φοβερό για τον τόπο μας και το νησί μας. Δεν ήταν μόνο η Βροντιανή που κάηκε, ήταν και τα άλλα μοναστήρια τα οποία είχαν πάνω βλάβες. Και βέβαια παλαιότερα και η Μεγάλη Παναγία και ο Σταυρός. Και κυρίως όμως πλήρωσε, θα το λέγαμε, η Παναγία Βροντιανή. Και δεν ξέρω, θα πω ίσως βαρύ λόγο, ότι η πρόνοια του Θεού έφερε τη φωτιά για να μπορέσει να ανακαινιστεί, γιατί ίσως να μην μπορούσαμε να το ανακαινίσουμε. Ναι. Και αυτό είναι το θετικό. Και βέβαια η Βροντιανή, μια και λάμα τώρα για τη Βροντιανή, έχει μέλλον ακόμη, γιατί μόνο η μία πτέρυγα έχει ανακαινιστεί και βέβαια συνεχίζει το αγώνα μας και για τις άλλες πτέρυγες, που όντως είναι το πρώτο μας μοναστήρι και που από εκεί άρχισε ο μοναχισμός και πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία του. Η φωτιά λοιπόν ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και για το λαό μας, αλλά και εκείνες τις μέρες που τη ζήσαμε εμείς και τη βιώσαμε κοντά στο λαό, είδαμε ότι η φωτιά είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις,
Αλλά η χάρη του Θεού πάλι μας σκέπασε, μας βοήθησε και μας απέλαξε από αυτή τη μεγάλη μας δοκιμασία. Και βέβαια εμείς δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που ήρθαν έτσι τα πράγματα, που συσπυρώθηκε και ο λαός μας. Θυμάμαι, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τη Βροδιανή και ο λαός μας έτρεχε να προσκυνήσει την Παναγία, να ζητήσει τη βοήθειά της, να συμβάλλει και να συμπράξει μαζί μας και οικονομικά και ηθικά, ώστε το μοναστήρι να πάρει την ίδια του ζωή και πνοή για να προχωρήσει. Όπως είπατε όμως και εσείς, δεν ήταν μόνο το μοναστήρι της Βροδιανής το οποίο ανακαινίστηκε. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για την Εκκλησία να διαχειρίζεται τέτοιου είδους προγράμματα και να κάνει τέτοιου είδους έργα? Γιατί είναι μεγάλα έργα τα οποία θέλουν κόπο και βάσανο, το οποίο δεν είναι εξοικειωμένο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εξοικειωμένη η Εκκλησία μας με αυτού του είδους δραστηριότητες. Κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ μεγάλη ευλογία. Δεν ασχοληθήκαμε εμείς με το οικονομικό μέρος καθόλου, ναι. Το οικονομικό μέρος των μοναστηριών μας. Διότι αιωτικά ήταν τα χρήματα. Mm-hmm. Η περιφέρεια τα ανέλαβε και έκανε τα έργα αυτά και εμείς είχαμε την επιτήρηση και την επίβλεψη, αλλά και συγχρόνως με τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θέλαμε και το συνεχίζουμε να το θέλουμε αυτό και επιτάσσει και η συνείδησή μας να το θέλουμε αυτό, είναι να κάνουμε τα μοναστήρια μας να επανέλθουν στην παλιά τους έγκλη. Εκείνο το δύσκολο που είναι να μπούμε στα προγράμματα αυτά. Εκεί κουραστήκαμε όντως. Και εκεί χρησιμοποιήσαμε όλες μας τις δυνάμεις, αν θέλετε και τις σωματικές και τις ψυχικές, αλλά και κυρίως και τις γνωριμίες που είχαμε, ώστε να μπορούν να ενταχθούν αυτά τα έργα. Και μια και το λέτε τώρα, θυμάμαι ότι κάποτε που θέλαμε να νοικοκυρέψουμε λίγο την Αγία Ζώνη, κατηγορηθήκαμε ότι γιατί κάνουμε μελέτες, γιατί κάνουμε, και αν δεν είχαμε κάνει αυτές τις μελέτες τότε την εποχή εκείνη, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα της ανακαινήσεως του μοναστηριού της Αγίας Ζώνης. Και τώρα ακόμα, αν θέλετε, και στον προφήτη Ηλία Καρλοβάσο έχουμε κάνει μελέτη που είναι όρημη, όπως λέγεται, και αναμένουμε μήπως κάποια στιγμή μπορέσουμε και αυτό να το ανακαινήσουμε. Το ίδιο γίνεται και στη Μεγάλη Παναγία, το ίδιο και στο Σταυρό. Το ίδιο και σε όλα τα μοναστήρια. Και βέβαια ο κόπος, όπως σας είπα, για την, αν θυμάμαι καλά, για την Αγία Ζώνη, έκανα προσωπικά πάνω από 120 ταξίδια στην Αθήνα για να μπορέσουμε να εντάξουμε και 7 φορές είχε απενταχθεί για να μπορέσουμε μετά να το εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο το κάμαμε μαζί πάλι με την περιφέρεια και με τη συνεργασία βέβαια των υπηρεσιών και των ανθρώπων που και από εδώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και τώρα ακόμα με το Δήμο και πριν από λίγο πάλι με το Δήμο που και αυτή την προσπάθεια που κάναμε τώρα της ψηφιοποίησης του μουσείου mm-hmm. και της βιβλιοθήκης μας και των αρχείων της Μητροπόλεως μας και των κτηματολογίων των μονών μας, είναι εμείς είμαστε φορείς του έργου, αλλά φορείς υλοποιήσεως, που δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας το έργο αυτό, είναι πλέον ο Δήμος. Βλέπω έχετε εξοικειωθεί απόλυτα με αυτή την ορολογία. Έτσι, τα, μάθαμε, είναι... τα μάθαμε. Τι να κάνουμε. Φορές. Είναι απαραίτητο. Πείτε μου λίγο για το... Είχατε ένα από τα θέματα που θυμάμαι, τα οποία είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή στην τρέχουσα επικαιρότητα εκείνη την εποχή, ήταν ένα θέμα που υπήρχε με τις παλιές εικόνες, τις οποίες ο κόσμος δεν τις άφηνε να φύγουν από εξοκλήσια, γιατί φοβόταν ότι θα τις χάσει, το χάσει εντός εισαγωγικών, τώρα, αν και στον προφορικό λόγο εισαγωγικά δεν μπαίνουν, ότι θα τις χάσει. Τι τελικά έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, κατάλαβε ο κόσμος, τη χρησιμότητα της συντήρησης? Κοιτάξτε, είναι μια νοοτροπία του κόσμου μας, του λαού μας. Θέλει να βλέπει την εικόνα του στον τόπο της, mm-hmm. στο ξοκλήσι, στο μοναστήρι. Ξεχνάμε όμως ότι οι ιερές εικόνες, τα κοιμήλια μας, είναι η ιστορία μας, είναι η παράδοσή μας. Είναι ό,τι μπορούμε να επιδείξουμε. Και επειδή σήμερα υπάρχουν όλοι οι λεγόμενοι αρχαιοκάπηλοι, mm-hmm. Οι οποίοι περιφέρονται στα νησιά μας και κάποια στιγμή λαιλατούν τα μοναστήρια μας, είπαμε και όχι μόνο εγώ, αλλά και προκάτοχή μου και ιδιαίτερα αυτή η προσπάθεια άρχισε από τον προκάτοχό μου, τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα, μετέπειτα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, που έκανε μια προσπάθεια την εποχή εκείνη και εκείνος βέβαια άκουσε τα εξαμάξεις, όπως λέγεται, γιατί συγκέντρωνε εικόνες, γιατί συγκέντρωνε κοιμήλια. Και όμως αυτά έγιναν η βάση για να μπορούμε να κάνουμε το μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε.
Έτσι λοιπόν στείλαμε τότε, από τα πρώτα μελήματά μας ήταν να μαζέψουμε αυτές τις εικόνες και μαζεύουμε ακόμα εικόνες και σήμερα ακόμα, γιατί πρέπει τώρα πλέον που οριμάζει ο λαός μας και οριμάζεται και μπορεί να καταλάβει ότι αυτές τις εικόνες δεν πρόκειται να τις πάρει ούτε ο δεσπότης, ούτε κάποιος άλλος φορέας. Αλλά είναι οι θησαυροί μας και τα κειμήλια μας τα οποία πρέπει να συντηρηθούν, να προβληθούν. Ήδη με την ψηφιοποίηση του μουσείου μας μπορούν αυτές οι εικόνες να αποτελέσει περιουσία της τοπικής μας εκκλησίας και να διαφημιστεί και το νησί μας ακόμη, όπως με τα χειρόγραφα τα οποία και αυτά συγκεντρώσαμε, όπως με τα παλέτυπα βιβλία τα οποία και αυτά συγκεντρώνονται από τους ναούς μας για να πάνε στη νέα βιβλιοθήκη την οποία έχουμε φτιάξει, για να μπορούμε έτσι να αυτή την κληρονομιά να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Εμείς είμαστε διερχόμενοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και να πω ότι είναι καταπληκτικό το μουσείο, είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα πρέπει. Τα σχολεία το επισκέπτονται το μουσείο. Να πω το εξής, ότι το μουσείο ήταν αποτέλεσμα πάλι ζητιανιάς. Ναι. Προσωπικής ζητιανιάς από γνωστούς. Ιδιαίτερα όμως κάνει καλό στην ψυχή. Ναι, ναι. Όχι, καταρχήν εκείνη την εποχή που θέλαμε να φτιάξουμε το μουσείο, υπήρχε η δυνατότητα από το Ίδρυμα Νιάρχος να πάρουμε 150 εκατομμύρια δραχμές. Και εκεί πάλι δεν ασχοληθήκαμε. Δεν ασχοληθήκαμε με τα οικονομικά. Και δεν θέλω να ασχολούμαι με τα οικονομικά. Εκεί ακριβώς έκαναν τα σχέδια, εκπόνησε το Ίδρυμα αυτό, το έκτισε το Ίδρυμα αυτό και μας το παρέδωσε έτοιμο. Από εκεί και πέρα εμείς βάλαμε όλο αυτό το υλικό το οποίο είχαμε και βέβαια επομιστήκαμε και την διαμόρφωση του χώρου, αλλά και τις βιτρίνες αυτές που κανείς όταν θα πάει τις χαίρεται, γιατί καμαρώνει όχι μόνο τον πλούτο, αλλά και την οικοκυροσύνη που είναι στημένο αυτό το μεγάλο, θα έλεγα, ιστορικό και βυζαντινό και εκκλησιαστικό μουσείο. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε τέτοια κοιμήλια, ας πούμε έχουμε το μανδύα του Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, έχουμε το επιμάνικα του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Έχουμε εικόνες οι οποίες είναι του 1700, έχουμε παλέτυπα βιβλία του 1600, έχουμε χειρόγραφα του 10ου αιώνος, του 12ου αιώνος. Αυτά είναι κοιμήλια και περιουσία του λαού μας, είναι της Μητροπόλεως μας, είναι του νησιού μας. Αυτά θα μπορούσαν να έχουν καταστραφεί, να έχουν καεί. Και είναι αλήθεια ότι αυτά διαφυλάσσονται και με όλη την σύγχρονη τεχνολογία. Και νομίζω ότι τώρα πλέον με τους νέους όρους που κυκλοφορούν και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους με το διαδίκτυο, μπορεί να μπεις τώρα σε 4 γλώσσες να δεις και να ξεναγηθείς στο μουσείο μας. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, να είσαι και στην Αμερική, να μπεις και να το παρακολουθήσεις ως επισκέπτης και να το φέρεις βόλτα για να το δεις, να το καμαρώσεις. Αυτά λοιπόν, καταρχήν έχουν κόπο για να γίνουν. Και δεύτερον, ότι πρέπει κανείς να δραστηριοποιηθεί για να τα κερδίσει. Δεν έρχονται μόνα τους από τον ουρανό. Θέλουν μία προσπάθεια να γίνει. Αυτή την προσπάθεια την κάνουμε και σήμερα ακόμα. Και δεν, για να απαντήσω στο αρχικό σας ερώτημα, και σήμερα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της νοοτροπίας. Γιατί να μας πάρετε αυτή την εικόνα? Μα δεν την παίρνουμε την εικόνα. Κάντε ένα αντίγραφο και κρατήστε τη. Το πρωτότυπο πρέπει να μείνει εκεί, γιατί το αύριο δεν το ξέρω ποιο θα είναι. Είπατε πριν ότι αρχαιοκάπηλοι λαδούν τα μοναστήρια μας. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις εδώ στη Σάμμο. Κοιτάξτε, εμείς τώρα τελευταία δεν είχαμε. Το μόνο που έχουμε είναι ότι και χάνονται ακόμα, αν θέλετε, και εικόνες και από τα ξοκλήσια μας. Ναι. Και κατά διαστήματα έχουμε κάνει εγκυκλίους στους ιερείς μας. Αν θα μπορούσαν να μαζέψουν αυτές τις εικόνες από τα ξοκλήσια στους κεντρικούς ναούς των χωριών, που είναι πιο ασφαλής η παραμονή τους εκεί. Και βέβαια, να πω και να τονίσω και το εξής, ότι ο καθένας που λέει άστε την εικόνα στο ξοκλήσι, γιατί εγώ ανάβω κάθε μέρα το καντήλι και εγώ προσέχω το ξοκλήσι. Δεν μπορώ να σταματήσω σε αυτό το προσέχω το ξοκλήσι. Διότι πριν από λίγο καιρό μας ειδοποίησαν από τις γενιτονικές Μητροπόλεις το καλοκαίρι. Προσέξτε, και όντως εδώ πάθαμε το εξής. Στην Σπηλιανή, ένα βράδυ της 25ης Μαρτίου πέρυσι, που περιμέναν το πρωί να πάνε να εκκλησιαστούν, μπήκαν το βράδυ, κόψαν τις σιδεριές και πήραν όλα τα τιμαλφή. Όταν λέω τη μαρφή, είναι όλα αυτά τα αφιερώματα τα οποία είχε εικόνα. Ποιος θα μπορούσε να το περιμένει? Όμως, ξέραμε και είχαμε πει ότι προσέξτε σε όλους τους ιερείς, μας ειδοποίησαν από τη Μητρόπολη Σύρου, δίπλα εδώ πέρα, και της Σαντορίνης,
ότι υπάρχει μια σπήρα. Δεν τα βρήκαμε ποτέ μας αυτά. Δεν τα βρήκαμε, χαθήκαν όμως. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να φυλάξουμε αυτά, τα οποία βέβαια είναι και αυτά κοιμήλια είναι. Πώς θα το κάνουμε? Και αφιερώματα ανθρώπων. Και εκτός από αυτούς τους που αφαιρούν τα διάφορα τιμαρθή, έρχεται και αυτούς που ψάχνουν θησαυρούς. Θυμάμαι μια περίπτωση στο Κακοπέρατο πριν από 2-3 χρόνια, που είχαν σκάψει μέσα σε μια εκκλησία, ψάχνοντας τι, είχε βρεθεί κάτι εκεί, είχε βγει κάποια άκρη. Δεν νομίζω ότι βρέθηκε κάτι, αλλά πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι πάντοτε θα υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον εμείς να έχουμε κάνει μια προσπάθεια να τα διαφυλάξουμε αυτά, να τα προστατεύσουμε αυτά. Γι' αυτό και παρακαλώ και όλους να αλλάξουμε και αυτή την νοοτροπία. Δεν έχουμε διάθεση, και ειδικότερα να μαζέψουμε εικόνες, οι οποίες εικόνες θα τις κάνουμε τι. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο το οποίο το προσέχουμε αυτό. Μαζεύουμε τις εικόνες οι οποίες έχουν και ιστορική αξία και ζωγραφική αξία. Και αυτές οι εικόνες πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθούν. Δεν θα πάρουμε τις μικρές εικόνες, αυτές οι οποίες δεν έχουν καμία αξία. Αυτές που έχουν αξία όμως πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Όχι για μας, εμείς φεύγουμε. Και εγώ προσωπικά φεύγουμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια και κάποιοι άλλοι θα έρθουν μετά από εμάς. Και αυτοί θα χρειαστούν πάλι να τις διαφυλάξουν. Και μάλιστα από χθες ήμουν σε μια συνάντηση με νέους ανθρώπους και τους είπα: παιδιά, έχετε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, γιατί κάποιος από εσάς θα γίνει δήμαρχος, κάποιος από εσάς θα γίνει βουλευτής, κάποιος από εσάς θα γίνει περιφερειακός, κάποιος από εσάς θα γίνει δεσπότης. Ναι. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να τα διαφυλάξουμε όλα. Είμαστε διερχόμενοι. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε καλύτεροι, νομίζω. Υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς? Κοιτάξτε, πανελλαδικά. Καμιά φορά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά καμιά φορά όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, θεωρεί ότι στα δικά του χρόνια ήταν όλα ιδανικά, ότι ήταν όλα καλύτερα σε σχέση με το σήμερα. Όντως ήταν καλύτερα πριν από χρόνια σε σχέση με σήμερα? Είναι αυτός ο ρομαντισμός που εξειδανικεύουμε τα παιδικά μας χρόνια ή τη νεανικότητά μας? Καταρχήν, ότι αλλάξαμε, αλλάξαμε. Ναι. Ότι αλλοιωθήκαμε, αλλοιωθήκαμε. Ότι όλη αυτή η ευμάρεια μας έκανε να απομακρυνθούμε από το Θεό και την Εκκλησία. Εσείς είστε νεότερος από εμάς βέβαια, πολλά χρόνια, αλλά οι παλαιότεροι εμείς γνωρίσαμε τη Σάμμο να έχει τόσο εκκλησιαζόμενο λαό, που τώρα οπωσδήποτε έχουμε μία, αν θέλετε, αδιαφορία ή κάμψη αυτού του εκκλησιάσματος. Και θυμάμαι παιδί εγώ, παιδί, στις παρακλήσεις της Παναγίας μας, να είναι κατάμεστες οι εκκλησίες και ακόμα όλα τα παιδιά εκείνα να σιγοψάρουν με την παράκληση. Να πω για το δυνάμιο, να πω για τις μεγάλες γιορτές, να πω τις πανηγύρες που γινόταν στα χωριά μας και που ένωναν τους ανθρώπους με όλα αυτά τα οποία σήμερα εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απλά και παραδοσιακά και τα διατηρούμε ίσως με κάποιο χορευτικό συγκρότημα. Και δεν το ζούμε και δεν το βιώνουμε όλοι οι άλλοι οι οποίοι συμμετέχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλοιωθεί. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι μας. Αλλά όμως και προχθές ακόμα, που ήταν 28 Οκτωβρίου, πόσα σχολεία έκαναν εκδήλωση, πόσο εμείς στα σπίτια μας βάλαμε μια σημαία, πόσο εμείς είπαμε στα παιδιά μας για αυτή την επέτειο, και σήμερα το πρωί έκανα ένα αγιασμό σε μια υπηρεσία και προκλήθηκα να πω πάλι αυτό το οποίο θα σας πω. Σήμερα, όμοι γέννητο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε τον ίδιο παλμό και τον ενθουσιασμό που είχαν εκείνοι οι πρόγονοί μας? Δεν το γνωρίζω. Είναι διαφορετικές εποχές όμως, έτσι. Διαφορετικές εποχές. Ο λαός τώρα δεν είναι αγροτικός, δεν χτίζεται στην κτηνοτροφία, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Το θυσιαστικό πνεύμα θα δούμε αν έχουμε. Και αν έχουμε μέσα μας τα ζώπηρα αυτά της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας. Να ρωτήσω, σεβασμιότατε, όμως έβλεπα προχθές τις ειδήσεις, πάντως μου το έχετε δει κι εσείς, μία μοναχή στην Ιταλία, η οποία συμμετείχε σε ένα τηλεπαιχνίδι, αυτά που τραγουδάνε, η οποία το κέρδισε μάλιστα το τηλεπαιχνίδι, και κάποιες άλλες πάλι καθολικές καλόγριες θα συμμετάσχουν για τη Μάλτα, νομίζω, στο διαγωνισμό του τραγουδού της Eurovision. Αλλά το αναφέρω αυτό για να πω ότι η Καθολική Εκκλησία δείχνει να συμβαδίζει πιο πολύ με το πνεύμα των ημερών. Αντιθέτως, στην Ορθοδοξία υπάρχει η γενικότερη αίσθηση το ότι
να μην πω αρνούμαστε, αλλά δεν συμβαδίζουμε τουλάχιστον με το πνεύμα των ημερών. Κοιτάξτε, η εκκοσμίκευση είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία αυτό το είχε πάντοτε και το διατηρεί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πιο συντηρητική. Ναι. Όταν μπλεχτούμε μετά του κόσμου, νομίζω ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί ή ανθρώπης ή ρεσκόν, δεν θα ήμουν δούλος Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δυστυχώς θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Και πολλές φορές το καυτηριάζω αυτό, το οποίο λένε κάποιοι. Ξέρετε τι λένε, τι θα πει ο κόσμος. Μα δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος εμάς, σαν ορθοδόξους χριστιανούς. Μας ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός. Να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα, όχι να απομονωθούμε σε μία κατάσταση έτσι απομόνωσης, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία αυτό το δείχνει. Το δείχνει και ειδικότερα, θα σας πω κάτι που το ζω και το βιώνω στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση τη δική μας. Αν θα έρθετε να δείτε τα παιδιά πώς περνάνε την ώρα τους, είναι με το κοσμικό πνεύμα που ίσως έχουμε τηλεόραση, έχουμε κομπιούτερς, έχουμε, αν θέλετε, όργανα, κιθαρίτσες, μπουζούκια, πράγματα, θάματα που παλαιότερα αυτά θα ήταν ίσως κάτι πολύ φοβερό μέσα στον χώρο της εκκλησιαστικής κατασκήνωσης. Όμως, αυτά που μπορούμε από κοσμικής πλευράς να τα δώσουμε, εμείς μπορούμε να τα δώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε τις αξίες μας, το ήθος μας, τα ιδανικά μας, εν ονόματι της εκκοσμίκευσης. Εξάλλου, εμείς στρεφόμαστε και εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Η οποία παγκοσμιοποίηση τι ζητάει από εμάς, ζητάει να βάλουμε έναν οδοστρωτήρα, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Σαν λαός όμως και σαν Εκκλησία Ορθόδοξη, πρέπει να κρατήσουμε μερικά πράγματα. Γιατί θα μου πείτε μετά, γιατί είστε τώρα με τα ράσια σημασμιότητα, γιατί φοράτε, έχετε τα γέννη σας και δεν εκκοσμικεύεστε να γίνετε πιο μοντέρνοι. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας. Ας αφήσουμε και κάτι να διατηρήσουμε. Γιατί, γιατί ναι, αλλά αυτό ναι. Το να γινόσασταν λίγο πιο λαϊκοί. Με αυτό το οποίο, όπως το αντιλαμβάνετε, ο ευρύς κόσμος. Μα έχουμε γίνει. Δεν θα σας έδινε δυνατότητα να προσεγγίσετε, ας πούμε, καταρχήν τους νέους. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, θυμάστε εκείνη την περίφημη φάση, ναι, σας ναι. πάω, η οποία έχει μείνει ακόμη. Έτυχα επάνω στο διαδίκτυο και στο YouTube ψάχνοντας κάποια βίντεο και έτυχα σε ένα βίντεο το οποίο δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες, νομίζω πρέπει να έχει πάνω από ένα εκατομμύριο χτυπήματα αυτή η συγκεκριμένη φράση. Αυτό δείχνει το ότι άγγιξε ένα κομμάτι της νεολαίας, αρκετά σημαντικό κομμάτι της νεολαίας εκείνη την εποχή. Ήταν ένα άνοιγμα. Κοιτάξτε, αυτά τα γήματα υπάρχουν. Και σήμερα νομίζω το ίδιο μπορεί κανείς να βιώσει σε παιδιά. Εγώ το βίωσα αυτές τις μέρες και ίσως πρέπει να το πω ότι στο Πανεπιστήμιο στο Καρλόβαση, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εσείς θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι υπάρχουν 50-60 παιδιά κάθε Σάββατο που συγκεντρώνονται εκεί στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Όρμου Καρλοβάσου και ζητάνε να τους κάνουμε μια συνάντηση πνευματική, ενημερωτική για την πίστη μας και την Ορθοδοξία μας και να δίνουν εκείνη τα θέματα τα οποία εμείς θα τους αναλύσουμε. Αυτή είναι μια πρόοδος. Δεν το, δεν το περίμενα ότι... Και να σας πω και κάτι. Προχθές πήγατε στα παιδιά αυτά, το προηγούμενο Σάββατο έκανα τον αγιασμό και τους είπα, παιδιά, είναι 28 Οκτωβρίου, θα κάνουμε κάτι, μπορείτε να ετοιμάσετε κάτι. Εάν σας πω λοιπόν ότι προχθές, που δεν ήμουν εδώ σε αυτή την εκδήλωση του Στρατού, που έμαθα την καταπληκτική, μαζί με τον... Με τον Βαθύλο. Γιατί πήγα στο Καρλόβαση να στηρίξω αυτά τα παιδιά που έκανα μια μόνη τους γιορτή, η οποία είχε τα πάντα. Τι θέλετε, πιάνο, τι θέλετε, κιθάρα, τι θέλετε, μπουζούκι, τι θέλετε, να μελετήσουν τα παιδιά την ιστορία μας και να το παρουσιάσουν από κείμενα παλαιά ή κείμενα ιστορικά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι όντως τα παιδιά εκείνα που σήμερα δίνουν μηνύματα στα άλλα παιδιά, τα οποία τα ξέρουν πολύ καλά, που οδεύουν και που πηγαίνουν. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω σε νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια, κάνα μια προσπάθεια με νέα ζευγάρια τώρα. Να μαζέψουμε τα νέα ζευγάρια σε μια επαφή και επικοινωνία με τον Επίσκοπο και τους ιερείς μας και την τοπική μας εκκλησία. Γιατί?
Γιατί δυστυχώς έχω κουραστεί να υπογράφω διαζύγια. Το είχα σκοπό να σας το ρωτήσω αυτό στην συνέχεια, αλλά μιας και το αναφέρατε, πέρσι νομίζω ότι υπήρξε ρεκόρ. Ρεκόρ εδώ για τη Μητρόπολη μας. Όπως επίσης έχω την εντύπωση ότι είναι και περισσότεροι πλέον οι πολιτικοί γάμοι από τους θρησκευτικούς γάμους. Είναι μια δικαιολογία αυτή να πάμε στον πολιτικό γάμο για να ξεφύγουμε τάχα τη μετάθεσή μας. Να ξεφύγουμε ίσως το κόστος. Ποιο κόστος, δεν υπάρχει κόστος τώρα όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, να ξεφύγουμε. Κοιτάξτε, η οικογένεια διέρχεται μια κρίση. Δεν ξέρω από αυτή την γενικότερη ευμάρεια, αν βοήθηκε αυτό, ή αν θέλετε και από το πνεύμα του κόσμου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα είναι να αλλοιωθεί αυτός ο θεσμός της οικογένειας. Ένα θα σας πω, ότι και τα διαζύγια είναι εκείνα τα οποία μας δημιουργούν πνευματικά και ψυχικά προβλήματα. Φέτος ήρθε ένας νεαρός φοιτητής πρωτοετής, είχε τελειώσει το πρωτοέτος, στην κατασκήνωση και μου είπε: «Σεβασμιότατε, μπορώ να με πάρετε ομαδάρχη και τις δύο περιόδους των αγοριών?» Λέω: «Να έρθεις, γιατί να μην έρθεις?» Λέω: «Και γιατί θέλεις να έρθεις και στις δύο περιόδους?» Απάντηση: «Δεν θα ήθελα να πάω ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Διότι ο καθένας κάνει η οικογένειά του και εγώ νιώθω ότι είμαι εκτός». Αν αυτό το παιδί το βάζεις κάτω και το συζητήσεις, βγαίνει μέσα του μια πικρία, μια στεναχώρια. Και δεν ξέρω αν εμείς τα παιδιά μας δυστυχώς δίνουμε αυτά τα βιώματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να τα συγκρατήσουμε. Και το πρώτο βίωμα το οποίο πρέπει να τους δώσουμε δεν είναι απλά ο σεβασμός, που κι αυτός είναι υποκρίσιν σήμερα, αλλά να τους δώσουμε τα βιώματα της οικογενειακής ζωής, θαλπορής, στοργής, αγάπης. Και όχι μόνο αυτό. Να πούμε στα παιδιά μας ότι μπορούν να στηριχθούν και στο Θεό, να στηριχθούν και να ελπίζουν σε κάτι άλλο. Αλλά όταν το παιδί δεν πήγε ποτέ στην εκκλησία, το ποτέ δεν το κοινωνήσαμε, ότι ποτέ δεν το πήγαμε δεν ξέρω πού, να του δώσουμε αυτά τα εφόδια, πώς περιμένουμε? Γι' αυτό και τονίζουμε και λέμε ότι τα παιδιά μας, αν έχουν αυτά τα εφόδια, μην τα φοβάστε. Όσο και αν ξεφύγουν, θα επιστρέψουν. Είναι αυτό το οποίο μας λέει η παραβολή του ασώτου ιού. Δηλαδή, ένιωσε και να του λείπει η αγάπη και η στοργή του πατέρα και αποφάσισε να εγκαταλείψει την αμαρτωλή ζωή και να εγκαταλείψει τα πάντα τα οποία εκείνος πήρε για να γλεντήσει και να τα γευθεί και να επιστρέψει πίσω. Ακριβώς η οικογένεια λοιπόν διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο σήμερα. Ο κίνδυνος αυτός της διάλυσης. Και βέβαια, ας μην γελιόμαστε, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εγωισμός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, το ανεχόμενοι αλλήλου στην αγάπη, σήμερα δεν υπάρχει το ανεχόμενοι. Και εμείς το δημιουργήσαμε. Να μην ανέχεται το ένα στον άλλον. Δυστυχώς, όταν μπούμε μέσα στην Εκκλησία και νομίζω στο πνευματικό, και όταν μπούμε λίγο μέσα στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας, μπορούμε να τα αποφύγουμε και τα διαζύγια και τα παιδιά μας να γλιτώσουμε και αυτές οι αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες να είναι εκείνες οι οποίες θα οθήσουν σε μια ελπίδα, την οποία ελπίδα χρειαζόμαστε όλοι μας για να στηριχθούμε και να δούμε το μέλλον με διαφορετικό μάτι. Αν δούμε λοιπόν τα πάντα μαύρα, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Πρέπει να ελπίζουμε και στην πρόνοια. Θα το πω άλλη μια φορά γιατί τονίζω την πρόνοια του Θεού για τον καθένα από εμάς και όλους μαζί. Άρα λοιπόν τα θέματα και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολλά. Και τα παιδιά μας σήμερα θέλουν να τα λύσουν αυτά τα θέματα και τα προβλήματα. Αν δείτε τώρα τα παιδιά του Πανεπιστημίου τι ζητάνε να συζητήσουμε, είναι επίκαιρα θέματα. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία, θα σας πω, μακάρι να μπορούσατε να έρθετε, να δείτε μια τέτοια συνάντηση και να δείτε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Και να δείτε και τι ερωτήσεις κάνουν τα παιδιά σήμερα, για να λάβουν απαντήσεις. Αγώνες γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, γιατί παλιότερα, το έχετε ακούσει κι εσείς, λέγανε οι παλιότεροι, λένε ότι ο κόσμος χάλασε, γιατί τώρα λέει, υπάρχουν περισσότεροι γραμματιζόμενοι από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά η απορία είναι αυτή. Έχουμε περισσότερους πτυχιούχους πανεπιστημίου πλέον. Έτσι, οι νεότερες γενιές είναι περισσότερο μορφωμένες από ό,τι ήταν οι παλιότερες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε λιγότερη πνευματικότητα.
Δηλαδή, μπορεί να έχουμε περισσότερους πτυχιούχους πανεπιστημίου, αλλά γενικά σαν λαός διαβάζουμε λιγότερο. Διαβάζουμε λιγότερο βιβλία, λογοτεχνικά, διαβάζουμε λιγότερο εφημερίδες. Διαβάζουμε λιγότερο. Πού οφείλεται όλο αυτό? Και μήπως και αυτό είναι και το πρόβλημα γενικότερα, ότι η απουσία πνευματικότητα, το ότι έχουμε απομακρυνθεί και λίγο και. Πολύ έχουμε απομακρυνθεί, δεν είναι λίγο. Πολύ. Ξέρετε τι πάθαμε? Κατά τη γνώμη μου, δώσαμε πολλά εφόδια στα παιδιά μας. Γεμίσαμε τα μυαλά τους με γνώσεις. Εγώ θαυμάζω και τα μικρά σήμερα, τα οποία έχουν από ένα κομπιουτεράκι και ασχολούνται συνέχεια. Αυτό μπορεί να είναι και χρήσιμο, όπως είναι το μαχαίρι. Ή το χρησιμοποιείς για να σκοτώσεις, ή το χρησιμοποιείς για όπως ψωμί. Αυτό είναι το μυστικό. Αλλά εκείνο το οποίο νομίζω ότι γεμίσαμε τα μυαλά των ανθρώπων με γνώσεις, δεν γεμίσαμε όμως τη ψυχή τους. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του αρχές και ψυχή, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Το σπουδαιότερο θα ήταν να έχουμε το συνδυασμό και των δύο πραγμάτων. Γνώσεις και αρχές και πνευματικότητα. Και πάλι θα έρθω στην οικογένεια. Είδατε ότι εμείς οι παλαιότεροι μεγαλώσαμε με τα παραμύθια. Ναι. Ποιος σήμερα λέει παραμύθι? Ή ποιος σήμερα έχει αυτή την αναστροφή που υπήρχε παλαιότερα της συνοχής και της συγκρότησης της οικογένειας? Δεν μιλάμε στο σπίτι μας σήμερα. Γιατί αυτό το κουτί του διαβόλου που λέγει ο Άσικος μας, ο τολός που μπήκε στα σπίτια μας και που λέγεται τηλεόραση και τα κέρατά του διαβόλου είναι στα κεραμίδια των σπιτιών μας, είναι εκείνο το οποίο μας αλλίωσε. Τώρα έχετε το κομπιούτερ. Δέστε να δείτε τα παιδιά μας με τι ασχολούνται σήμερα. Δέστε να δείτε και το τηλέφωνο. Όλα έχουν ένα τηλέφωνο σήμερα και με αυτό παίζουν. Προχτές ταξίδευα στο αεροπλάνο και ένα παιδάκι δίπλα μου, όλο το ταξίδι έπαιζε με το τηλέφωνο. Δεν λέω ότι η τεχνολογία και δεν την απορρίπτω την τεχνολογία, αλλά νομίζω δεν μπορεί να γίνει το κέντρο της ζωής μας η τεχνολογία. Πρέπει να δούμε και τον έσω της καρδίας άνθρωπο, να δούμε και μέσα την καρδιά μας, τον εαυτό μας. Λέτε, ας πούμε, για την τεχνολογία. Διάβαζα πέρσι κάποια στιγμή ότι μία από τις πιο από τις σελίδες με τους περισσότερους ακόλουθους, όπως συνήθως να λέγεται, στο Facebook, είναι εκκλησιαστικού περιεχομένου ή με θρησκευτικού περιεχομένου. Ίσως είναι αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Στους νέους ανθρώπους σήμερα έχουμε αναζήτηση της πίστης. Αναζήτηση του Αγίου Όρους, αναζήτηση του Μονών. Να δείτε πόσα παιδιά εδώ, χθες το βράδυ είχα πάει στη Μεγάλη Παναγία. Ναι. Και ήταν εξαιρετική, παρεμπιπτόντως, συγγνώμη σας, εξαιρετική δουλειά για εκεί. 5-6 παιδιά, νέοι άνθρωποι που ήρθαν για τον Εσπερινό. Άγνωστοι σε μένα. Ήταν ένας στρατιωτικός, ήταν ένας αστυνομικός, ήταν δύο φοιτητές από το Καρλόβος που είχαν έρθει για να πάνε στον Εσπερινό, εκεί στο μοναστήρι. Τα παιδιά σήμερα διψούν και πρέπει να τα ξεδιψάσουμε πνευματικά. Αυτό που λέτε το έχω παρατηρήσει, το έχω παρατηρήσει την περίοδο του Πάσχα. Περισσότερος κόσμος στρέφεται πλέον προς τα μοναστήρια. Δηλαδή, ενώ παλιότερα, ας πούμε, πηγαίναμε στα μοναστήρια γιατί είχε λιγότερο κόσμο από ό,τι είχε στις άλλες ενορίες, τώρα πας στα μοναστήρια και έχει περισσότερο κόσμο στα μοναστήρια από ό,τι έχει στις κεντρικές ενορίες. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Είναι κάποια μόδα ή προσπαθεί ο κόσμος έτσι να αναζητήσει εγώ κάτι πιστεύω, πιο ζητάει κάτι πιο αυθεντικό, να το πω, μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην ενορία. Θέλει μια ησυχία, θέλει μια ηρεμία. Γιατί, κοιτάξτε, μέσα στην Εκκλησία έχουμε κάνει και μερικές παραχαράξεις. Εμείς φταίμε και γι' αυτό, όχι σαν Εκκλησία, εμείς σαν φορείς της Εκκλησίας, αλλά ο λαός μας. Τώρα, μπορώ να το πω και δημόσια, γιατί το είπα και προχθές δημόσια. Όταν μέσα στην Εκκλησία πηγαίνεις και ο καθένας θέλει να κάνει το κουτσομπολιό του, πώς ντύθηκες, πώς μπήκες μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, αυτός είναι και ο λόγος που έχει οδηγήσει πολλούς νέους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Και σας είπα, κοιτάξτε, δεν είμαστε αναγεννημένοι όμως. Αυτή η αναγέννηση την οποία ζητάμε σήμερα, η πνευματική μεταμόρφωση, είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα έρθει στην Εκκλησία. Αυτό που έλεγε ο Χριστόδουλος, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί πρέπει να του κουτσομπολέψει πώς θα έρθει στην Εκκλησία? Βέβαια, δεν λέω να έρθει ατιμέλητος, να έρθει προκλητικός, να έρθει και να σκανδαλίσει τους ανθρώπους. Όχι, κάθε άλλο. Αλλά γιατί αυτή όλη η προσπάθεια να μην γίνει από όλους μας και να αφήσουμε το κατεστημένο αυτό το οποίο ίσως κάποιοι από εμάς το διατηρούμε ακόμα.
δεν είμαστε στο απειρόβλητο όλοι. Γιατί και εγώ μπορώ να κρίνω και να κατακρίνω τους πάντες και τα πάντα. Όμως θα πρέπει να σεβαστώ αυτόν ο οποίος έχει. Έτσι λοιπόν στα μοναστήρια πιστεύω ότι πάει για ησυχία, για πιο μεγάλη ηρεμία. Ίσως και το περιβάλλον του μοναστηριού έχει μια άλλη εσωτερική, δίνει μια άλλη εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Και εν τελευταία αναλύση, να πω και κάτι άλλο. Κάποιος αναζητάει να βρει κάτι πνευματικό, να πάει να εξομολογηθεί. Θα μου πεις να έχεις την ενορία, και στην ενορία που υπάρχει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και στις ενορίες μας ακόμα. Πάει και εκεί κόσμος. Αλλά επειδή το τοποθετήσατε ότι πάει περισσότερος κόσμος και στα μοναστήρια, όντως πάει και στα μοναστήρια. Το έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια εγώ δηλαδή. Και είμαστε προσωπικά. Και λίγοι. Εν τελευταία αναλύση είμαστε λίγοι. Και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τη μια κυριακή πάει στο ένα μοναστήρι, την άλλη κυριακή πάει στο άλλο, την άλλη κυριακή πάει στο παράλληλο μοναστήρι. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και για τις ενορίες. Εκείνο το οποίο βέβαια εμένα με θλίβει είναι ότι όλοι αυτοί οι παραδοσιακά εκκλησιαζόμενοι φεύγουν από τη ζωή και τα στασίδια είναι μένουν άδεια. Δηλαδή φέτο το συνειδητοποίησα την δεύτερη Ανάσταση, όπως τη λέμε εδώ πέρα, στο Αντίλαμπρο, στον Άγιο Νικόλαο. Βγήκα να θυμιατίσω και ήταν τα στασίδια όλα άδεια που εγώ αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ ήξερα ότι αυτά τα στασίδια είναι γεμάτα. Και ρώτησα, και ξέρω βέβαια ποιοι καθόταν εκεί, κοιμήθη. Οι άλλοι ποιοι καθόταν εκεί, κοιμήθη. Οι παράλληλοι και κοιμήθη. Χάσαμε, αν θέλετε, κάποιες γενιές που δεν συνεχίστηκε η παράδοση οικογενειακή που υπήρχε. Και αυτό είναι πάλι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Διότι και παραδοσιακά παλαιότερα είναι το στασί του πατέρα μου, θα το πάρω εγώ, τη μάνα μου θα το κρατήσω εγώ. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Γιατί μπήκε πάλι το πνεύμα του κόσμου, το οποίο δυστυχώς μας απομάκρυνε και από αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν ακόμη μερικοί στα χωριά μας. Και εγώ τη χαίρομαι. Γιατί παραδοσιακά κρατάει το στασίδι. Αυτό σημαίνει ότι είναι δεμένος με την εκκλησία, με την παράδοση, με το σπίτι του, με την οικογένειά του. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βλέπεις τώρα μια εκκλησία ολάκρη που είναι ο Άγιος Πρίδωνας, την Κυριακή, να είναι 50 άνθρωποι. Βέβαια, το ενθαρρυντικό και αυτό που δίνω στον εαυτό μου σαν θάρρος, είναι όταν σκεφτώ ότι μια μεγάλη ενορία της Αθήνας που έχει 150.000, εκκλησιάζονται 300 άνθρωποι, 500. Αναλογικά είμαστε καλά. Και αν σκεφτώ, και αν σκεφτώ ότι εδώ στο Βαθύ, στην πόλη, ξέρετε πόσες λειτουργίες γίνονται την Κυριακή, 10. Μαζί με τα μοναστήρια μας γύρω-γύρω εδώ. Ναι. Έτσι. Και είναι από 50 άνθρωποι και ο πληθυσμός μας είναι 5.000 ή 6.000, πόσο είναι. Ναι. Πόσο, με, 10, πόσο, δηλαδή. Ναι, με ποσοστά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκκλησιάζονται εδώ. Ναι. Εν συγκρίση με την Αθήνα. Αυτό όμως μπορεί να μας δίνει μια ελπίδα, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι είναι το ρεύμα των καιρών αυτό που δεν θέλουμε να απασχολούμαστε στην παράδοση, ή είναι κάτι πιο, να το πω έτσι συνωμοσιολογικά, ότι κάποιος το επιδιώκει αυτό το πράγμα? Γιατί το λέω, διάβαζα ότι σχετικά με τα ονόματα, δεν το ήξερα, προσωπικά δεν το ήξερα και μου, εντάξει, μου έκανε και μια μικρή εντύπωση, ότι δηλαδή οι Εβραίοι και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε οι Έλληνες, ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι συνήθως ζουν με τα ονόματα των γονιών μας, στα παιδιά μας, είναι μια παράδοση την οποία την κρατάμε εμείς, αυτοί οι δυο λαοί. Και ακολουθούσε από κάτω, γιατί ήταν το διάβασα αυτό το θέμα στο διαδίκτυο, ακολουθούσαν από κάτω σχόλια τα οποία ο καθένας έγραφε αυτό που ήθελε να πει. Κάποιοι έλεγαν ότι αυτό είναι μια καλή παράδοση η οποία συνεχίζεται. Άλλοι έβλεπαν σκοταδισμό και οπισθοδρόμηση. Μήπως μπερδεύεται και ο κόσμος με όλα αυτά? Κοιτάξτε, όπου μπει το πνεύμα του κόσμου, χαλάει και αυτή, όπως το είπαμε και προηγουμένως, μια παράδοση. Η παράδοση αυτή ειδικότερα είναι, νομίζω, σεβασμός προς τον πατέρα, προς τη μάνα. Ναι. Και είναι το δέσιμο της οικογένειας. Απ' την άλλη πλευρά, μια συνέχεια. Έτσι, μπράβο. Και από την άλλη πλευρά, εμείς τώρα πάλι γινόμαστε κακοί με τον κόσμο. Διότι λέμε, βάλτε ονόματα χριστιανικά στη βάφτιση. Αν θέλετε, βάλτε και ονόματα εορταζομένων Αγίων, για να μπορείτε να γιορτάζετε τον Άγιό σας, τα παιδιά σας να γιορτάζουν τον Άγιό τους. Διότι και αυτό τα υπόλοιπα είναι ξενόφερτα. Ναι. Γενέθλια δεν υπήρχαν ποτέ στην Ορθοδοξία. Όχι, δεν είναι. Είναι στην Αγγλική. Είναι ξενόφερτα. Και όμως εμείς
τα καθιερώσαμε και εδώ. Ναι. Γι' αυτό και αυτές οι αλλοιώσεις οι οποίες υπάρχουν γενικότερες είναι ξενόφερτες. Τις φέραμε και μακάρι να θα πω και κάτι άλλο το οποίο το λέω πάντοτε, ότι τουλάχιστον να παίρναμε από το εξωτερικό και από την Ευρώπη όλα τα καλά. Δυστυχώς αφήσαμε τα καλά που έχουν και αυτοί και παίρνουμε ό,τι χειρότερο, ό,τι κακό είναι, ό,τι άσχημο. Και δυστυχώς με το μιμητισμό θέλουμε να τα εφαρμόσουμε όλα. Ή να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε. Λέει, σεβασμιότατε, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω το γάμο μου υπαίθρια στον Άγιο Νικόλαο του Καρλοβάσου και μάλιστα πρέπει να είναι στις 8 η ώρα που γίνεται το ηλιοβασίλεμα, θα τελειώσετε, ώστε να βγάλω φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Στο ποτάμι, Άγιο Νικόλαο. Στο ποτάμι, ναι. Να βγάλω φωτογραφία. Μα το μυστήριο σε ενδιαφέρει για η φωτογραφία. Όχι, προφανώς η φωτογραφία. Αυτό είναι εκείνο το οποίο διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι δεν θα γίνει ο γάμος έξω. Όχι άλλο λόγο. Διότι δεν συγκεντρώνεται κανείς στο μυστήριο. Ή πας λοιπόν να παντρευτείς και να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου Θεού. Πάντως επικριθήκατε και γι' αυτό το ότι κάποια περίοδο σύμφωνο. Δεν αφήνατε. Μα δεν αφήνουμε και τον έξω. Δεν επιτρέπεται στα ξοκλήσια. Στα ξοκλήσια. Δεν ήταν δικιά μας κι αυτή η απόφαση. Ήταν τη Ιερά Συνόδου. Για να συντονιστούμε. Όπως και προχθές η Αγία και η Ιερά Συνόδου έβγαλε μια. Δεν ξέρω αν το είδατε. Που λέει ότι αυτός ο οποίος θέλει να καεί δεν θα κάνετε την κηδεία. Πώς θα γίνει όμως. Αυτός δηλαδή. Συγγνώμη, αυτός που θέλει. Που επιλέγει την καύση αντί της ταφής. Αντί της ταφής. Δεν θα κάνει την ίδια. Δεν είναι. Βεβαίως. Αφού προσδοκάς ανάσταση νεκρών. Αφού δεν πιστεύεις στην ταφή και θέλεις την καύση. Ναι. Πώς η οικογένειά σου θα θέλει με το ζόρι να κάνουμε εμείς την κηδεία. Τι είναι αυτό. Βέβαια. Η Εκκλησία μπορεί να κάνει μια προσευχή. Να την κάνει την προσευχή αυτή για την ψυχή του ανθρώπου αυτού. Αλλά αυτός που επιλέγει είναι ακριβώς και αυτά λένε κάποιοι άνθρωποι τώρα επιλέγουν να δώσουν κάποια ονόματα αρχαίων. Ναι. Και δεν βάζουν Αγίους. Ναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Επιλέγουν όμως και κάποιοι και τη διπλή ονομασία. Κακός και αυτό, αν θέλετε. Ξέρετε γιατί είναι κακός. Πάντως, λέτε όμως κακός. Όμως αυτό όμως σεβασμό. Έχει επικρατήσει. Έχει επικρατήσει. Όμως δεν είναι μια συνέχεια και μια παράδοση. Δηλαδή σύμφωνη, δεν παντρεύεται, ας πούμε, ο ελληνισμός με την Ορθοδοξία. Αυτά είναι αλληλένδετα και ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Δεν καταλαβαίνετε πώς το λέω. Το, κρέας, το λέω στη λογική είναι της. Είναι το κρέας με τον ήχη. Αλλά δεν μπορείς τώρα να είμαστε τόσα χρόνια κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και να ξεθάψουμε τώρα και να βγάλουμε, δεν ξέρω πώς όνομα, να μην λέμε και ονόματα τώρα, ναι. Να ξεθάψουμε. Τα στοιχεία δηλαδή, ονόματα. Σας πω εγώ ο Φίβος Απόλλωνας. Και να βγάλουμε τώρα το όνομα του Αγίου Δημητρίου, λέω ένα παράδειγμα, ναι. Που είναι ο πατέρας μου, και να δώσω τώρα το ένα άλλο όνομα. Θες να το δώσεις, δώσ' το. Αλλά βάλτε κάτι άλλο που να. Και αυτό είναι πάλι η κοσμήκευση δική μας και παραχώρηση της Εκκλησίας. Ναι. Και κάνουμε δηλαδή παραχωρήσεις οι οποίες. Δεν ξέρω, δεν θα πρέπει ίσως να τις κάνουμε. Αλλά όμως κάνουμε παραχωρήσεις γιατί ακριβώς αυτό το που είπε, που έκανε και ο Χριστόδουλος. Κάνεις ανοίγματα και λες, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αυτά τα ανοίγματα αν είναι προς το συμφέρον μας, το πνευματικό κυρίως. Ναι. Όχι τα υπόλοιπα. Σεβασμιότατε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και περνάει ο χρόνος έτσι που δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς. Θα έπρεπε να έχουμε πάει ήδη σε διαφημίσεις, θα το κάνουμε τώρα. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο και χρήσιμο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στη συνέχεια τη συζήτησή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Φούνων Κορσεών, τον κύριο Ευσέβιο.